Φόβος και τρόμος για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς είναι η κτηριακή κατάσταση του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, ένα από τα παλαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης. Στις εργασίες που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα, δεν επιλύονται πολλά προβλήματα που εντοπίζουν γονείς στο σχολικό κτίριο, τονίζοντας ότι απειλείται η ασφάλεια των παιδιών τους. Δεν περιλαμβάνει ούτε τους μεσοτυχιούς, ούτε το ταβάνι, ούτε τον αυλόγυρο, ούτε αυτό εδώ πέρα που γλιστράνε τα παιδιά και πέφτουν, ούτε τις τουαλέτες. Η τύχη, όπως θα δείτε σε λίγο, είναι σαθρή. Είναι σαθρή η τύχη. Προσπαθούμε να βάλουμε ένα ούπα στον τοίχο για να κολλήσουμε ή να βάλουμε κάτι απάνω και φεύγει μαζί με το ούπα και ο τοίχος ολόκληρος. Ο αυλόγυρος που γέρνει με κίνδυνο να πέσει, τόσο σε παιδιά όσο και σε διερχόμενους πεζούς, σοβάδες που πέφτουν από το ταβάνι και οι τουαλέτες που πολλά παιδιά δεν πλησιάζουν καν, είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που συντελούν ένα τριτοκοσμικό σκηνικό. Και υγειονομικό είναι όλο αυτό για τα παιδιά μας πάνω απ' όλα. Πολλά παιδιά δεν έρχονται να μπουν στη τουαλέτα. Ο αυλόγυρος από την βορεινή μεριά έχει πάρει κλίση μετά το σεισμό. Μας είπαν τώρα ότι θα το πούν στην οδοποιία, γιατί είναι αρμόδια η οδοποιία, έστω να φέρουν κάτι να το ρίξουν, να έρθει στη ρημοτομική γραμμή και να κάνουν έστω ένα πεζοδρόμιο, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Απαγορεύεται να μπουν τα παιδιά από εκεί, γιατί υπάρχει φόβος να μην πέσει το τείχος απάνω στα παιδιά. Τα παιδιά δεν βγαίνουν για διάλειμμα εκεί πέρα και αν θα βγουν με τους δασκάλους επιτηρητές να μην πλησιάζουν το τείχος. Το κερασάκι στην τούρτα του κτηριακού χάος που εντοπίζεται στο σχολείο είναι η επικίνδυνη κλίση της μπάρας στην είσοδό του, στην οποία έχουν πέσει και τραυματιστεί μαθητές αλλά και γονείς. Κρατιέμαι έτσι για να κατεβώ, ειδικά όταν βρέχει. Όταν βρέχει αυτό γίνεται γυαλί. Έχει πέσει το παιδί μου, δηλαδή, εντάξει, κάνανε λάθος, ας το φτιάξουν όμως σωστά. Σύμφωνα με το διευθυντή του σχολείου, η μελέτη που υλοποιείται στο 12ο Δημοτικό Σχολείο περιλαμβάνει μονάχα την υποστήλωση του κτηρίου περιμετρικά, ενώ σε δεύτερη μοίρα φαίνεται να έρχονται λοιπά προβλήματα από τα οποία νοσεί το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτό που περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον εργολάβο που έχει αναλάβει και τη συμφωνία με το Δήμο, είναι η υποστήλωση του σχολείου σε περιμετρικά. Και στον πρώτο όροφο και στο ισόγειο. Υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα στην εσωτερική τυχοποία στα επιχρήσματα, όπως και στα ταβάνια. Υπάρχουν σοβάδες που φεύγουν από τα ταβάνια, που εμείς νομίζουμε ότι ένα ατύχημα, αν δεν γίνει βέβαιο, είναι πάρα πολύ πιθανό. Και ενδεχομένως, δεν θα ήθελα εγώ, ας πούμε, το δικό μου παιδί θα ήθελα να μπει σε ένα τέτοιο σχολείο. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν σταματά εδώ, καθώς, όπως καταγγείλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, σκορπά ανησυχία το ενδεχόμενο να μην έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μέχρι να ηχήσει το πρώτο κουδούνι. Μας είπαν ότι μάλλον δεν θα προλάβουν να τα τελειώσουν όλα. Το θέμα είναι ότι αν δεν προλάβουν τώρα που είναι εδώ, δεν θα γίνουν ποτέ. Τι είναι προκλητικό να λένε εν έτη 2023 ότι είναι αδύνατο να προλάβει να τελειώσει ο εργολάβος. Είναι προκλητικό, δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Αυτό που ζητούν γονείς αλλά και ο διευθυντής του σχολείου είναι αφενός να υπάρξει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο επίμαχο κτίριο και αφετέρου τα έργα να μην παγώσουν και να ολοκληρωθούν εγκαίρως.